Θέλεις να μάθεις πώς να βρίσκεις φίλτρα στο Instagram και να δημιουργείς τις πιο όμορφες ιστορίες? Πώς να κάνεις τα δέντρα κόκκινα και τον ουρανό κίτρινο? Γεια σου, είμαι η Ματίνα Καμπακίδου και σε καλωσορίζω στο κανάλι. Μαζί μου μαθαίνεις πώς να χειρίζεσαι τα social media έξυπνα για την προώθηση της δικής σου επιχείρησης. Γι' αυτό, κάνε εγγραφή στο κανάλι και κλικ στο καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα καινούριο βίντεο που ανεβάζω. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα βρεις και πώς αποκτήσεις και εσύ αυτά τα μαγικά φίλτρα του Instagram. Βρισκόμαστε λοιπόν μέσα στο προφίλ μου στο Instagram. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να βρούμε όλα αυτά τα μαγικά φίλτρα για να κάνουμε τις ιστορίες μας πιο όμορφες. Πάνω αριστερά είναι η φωτογραφία μου. Πατάμε πάνω, μας ανοίγει η τελευταία ιστορία που έχω ανεβάσει πριν λίγες ώρες. Ξαναπατάμε πάνω αριστερά και μας ανοίγει η κάμερα. Κάτω τώρα βλέπουμε όλα αυτά τα φίλτρα. Πάμε τέρμα δεξιά και βρίσκουμε το μεγεθυντικό φακό. Πατάμε πάνω και μας ανοίγει όλη η συλλογή με τα φίλτρα. Υπάρχει στο Instagram, selfie, αγάπη, χρώμα και φως, στυλ κάμερας, διαθέσεις, αστεία, τοποθεσία, ζώα και φαντασία. Αν πατήσουμε πάνω στο Instagram, μας βγάζει διάφορες ιστορίες. Ας πούμε ότι επιλέγουμε την κοπέλα εδώ με τα μάτια. Κάτω δεξιά βλέπουμε τρία σύμβολα. Εμείς επιλέγουμε το πρώτο, που είναι σαν τετραγωνάκι με ένα βελάκι, το πατάμε και βλέπουμε ότι το φίλτρο αποθηκεύτηκε στην κάμερα. Βγαίνουμε από εδώ, μπορούμε να πάμε σε αυτή την κοπέλα με τις χιονονυμφάδες. Η ίδια διαδικασία, το πατάμε και αποθηκεύτηκε στην κάμερα. Επίσης μπορείτε να βρείτε φίλτρα από άλλους λογαριασμούς, δηλαδή αν είστε σε ένα προφίλ στο Instagram και δείτε εδώ πάνω στην μπάρα ότι υπάρχει ένα μικρό emoji, πατώντας πάνω, μπορείτε με την ίδια διαδικασία να το αποκτήσετε. Επίσης, υπάρχουν και τα φίλτρα τα οποία βελτιώνουν μια φωτογραφία που θέλουμε να κοινοποιήσουμε. Ας κάνουμε τη διαδικασία για να καταλάβετε τι εννοώ και να ελέγξετε ότι τα έχετε όλα ανοιχτά. Παντώντας το συν, ανεβάζουμε μια φωτογραφία, ας πούμε αυτή. Και εδώ που πατώντας πάνω δεξιά επόμενο, μας ανοίγει η φωτογραφία και είναι όλα μας τα φίλτρα. Πηγαίνοντας το τέλος δεξιά, πατώντας πάνω στη διαχείριση, πρέπει να τσεκάρετε ότι όλα αυτά τα φίλτρα έχουν μπλε τικ εδώ δεξιά. Γιατί αν το πατήσουμε και δεν υπάρχει πια σε χρώμα μπλε, σημαίνει ότι αυτό το φίλτρο δεν λειτουργεί και δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Οπότε βεβαιωθείτε ότι όλα είναι με μπλε τικ. Πατάμε τέλος και επιστρέφουμε πάλι στη φωτογραφία. Ένα άλλο που θέλω να σας δείξω είναι όταν θέλουμε να ανεβάσουμε στην ιστορία μας μία φωτογραφία που έχουμε κοινοποιήσει στη ροή μας. Προφανώς οι περισσότεροι ξέρετε να το κάνετε, αλλά θα το ξαναδείξω γιατί υπάρχει και πολλοί κόσμοι που ξεκινάει τώρα στο Instagram. Οπότε αν επιλέξω αυτή μου τη φωτογραφία και θέλω να την ανεβάσω στις ιστορίες του Instagram, εδώ έχει τρία σύμβολα κάτω αριστερά, την καρδούλα, τα μηνύματα και το βελάκι. Αν πατήσω πάνω, με ρωτάει αν θέλω να κάνω προσθήκη δημοσίευση στην ιστορία. Πατώ δεξιά το βελάκι και βλέπω ότι έχει ανέβει στην ιστορία μου, δεν την έχω κοινοποιήσει ακόμη. Το πρόβλημα όμως είναι ότι κάθε φορά που ανεβάζουμε μία φωτογραφία από τη ροή μας, ο φόντος γύρω-γύρω συνήθως είναι το χρώμα της φωτογραφίας, το περίγραμμα, ας πούμε, για να καταλάβετε, και γενικώς είναι άσχημη, δεν είναι όμορφη. Έτσι για μια ιστορία η οποία θα σταματήσει κάποιον για να τη δει και να την προσέξει. Τι κάνουμε οπότε, μπορούμε να αλλάξουμε τον φόντο και να τον κάνουμε έτσι λίγο πιο ζεστό. Οπότε πάμε στο δεύτερο σύμβολο πάνω δεξιά, στη γραμμούλα που είναι έτσι λίγο καγκελωτή. Πατάμε πάνω και εδώ υπάρχουν χρώματα. Αν πατήσουμε το μολυβάκι, εδώ βλέπετε βγαίνει μια σαν σταγόνα η οποία αν την κουνήσετε μπορείτε να δώσετε όποιο χρώμα θέλετε. Οπότε εγώ υποθέσω ότι θέλω να είναι έτσι το καφέ ή μπορώ να το βρω και από κάτω. Το πατάω το χρώμα και πατώντας πάνω στην οθόνη το χρώμα έχει αλλάξει. Νομίζω ότι θα την ήθελα και λίγο πιο σκούρη. Πατάω το πιο σκούρο καφέ, ξαναπατάω στην οθόνη και γίνεται πιο σκούρη. Έτσι μπορούμε να αλλάξουμε ό,τι φόντο θέλουμε
ή μπορούμε να δοκιμάσουμε τι μας αρέσει, ποιο χρώμα θεωρούμε ότι πάει περισσότερο με την εικόνα. Πατάμε πάνω στο χρώμα, πατάμε γύρω-γύρω στο φόντο και αλλάζει το χρώμα. Εδώ μπορούμε την εικόνα με τα δάχτυλα μας να τη μικρύνουμε, να τη γυρίσουμε δεξιά, αριστερά, όπως μας αρέσει και η υπόλοιπη διαδικασία είναι η ίδια. Κολλάμε τα hashtag, βάζουμε την τοποθεσία μας και μπορούμε να ανεβάσουμε πάρα πολύ εύκολα την ιστορία μας. Για εσένα που θέλεις να αναπτύξεις το Instagram για την επιχείρησή σου, έχω ετοιμάσει ένα δωρεάν οδηγό, όπου θα μάθεις πώς θα αυξήσεις τους followers σου, ποια είναι η καλύτερη ώρα να κοινοποιείς και γιατί πρέπει να χρησιμοποιείς τα hashtags. Θα τον βρεις κάτω στην περιγραφή. Μετά από αυτό το βίντεο, τώρα μπορείς και εσύ να χρησιμοποιείς τα φίλτρα του Instagram. Και αν θέλεις να μάθεις πώς θα κάνεις το Instagram μαύρο, θα βρεις το link κάτω στην περιγραφή.